Geeta has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Το ταλαντό σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νυχτάς, κι ενώ πληθαίνουν τα κεριά το φέγγος του καθολικού, εσύ αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, συνεχίζουμε την συζήτησή μας, το διάλογο μας με αγαπητούς καλεσμένους. Αποδεσμεύσαμε τον Μητροπολίτη Σιλιβρίας, γιατί ήταν πολύ γεμάτο το πρόγραμμά του. Παραμένει μαζί μας ο αγαπητός φίλος και αδελφός, ο Δημήτρης Τσενικλίδης, δόκτωρ θεολογίας, καθηγητής, εκπαιδευτικός, διευθυντής στο Λύκειο ή Γυμνάσιο, Δημήτρη. Γυμνάσιο, στερινό γυμνάσιο. Γυμνάσιο. Και επίσης νομικός ο ίδιος. Θέλω να τον ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, γιατί συνεργαστήκαμε και σε ένα τεύχος, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που κάναμε την επίσκεψη του Τιμίου Σταυρού εδώ στην Μεγάλη Βρετανία και ιδιαίτερα στο ναό μας, αλλά και σε όλα αυτά τα χρόνια που μας συνδέεται αυτή η αγάπη και η φιλία. Δημήτρη, το θέμα μας σήμερα είναι αφορμή βέβαια δοθήσεις με το καινούριο ημερολόγιο του 2022 με την αναφορά στη Μητρόπολη Σιλιβρίας και ιδιαίτερα και στον Άγιο Νεκτάριο. Έτσι, πέστε μας δύο λόγια για να μπούμε στο πνεύμα της δουλειάς αυτής. Καταρχήν, κατά πρώτον θα ήθελα να απευθύνω πασχάλιες ευχές στον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα, στους αρχιερείς της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και στον ευσεβή κλήρο, ώστε Αναστάς Κύριός μας να τους δίνει υγεία και δύναμη στο ευθεάριστο έργο τους και στον ευσεβή λαό και στους αγαπητούς ακροατές να πορεύονται το δρόμο της πνευματικής προκοπής. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας εσάς για τα καλά σας λόγια, αλλά και παράλληλα και το τηλεοπτικό σας κανάλι για αυτή τη τιμητική πρόσκληση προς την ταπεινότητά μου να σας παρουσιάσω το φετινό ημερολόγιο της Μητροπόλεως Σιλιβρίας, που είναι αφιερωμένο στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Σιλιβρίας. Νομίζω ότι αφορά έναν ιστορικό ναό, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, και με μια ιδιαίτερη έτσι βαρύτητα και με μια σημαντική παρουσία στα εκκλησιαστικά δρόμενα της Ανατολικής Θράκης. Τώρα, η Μητρόπολη Σιλιβρίας διαδραματίζει έναν ρόλο σημαντικό εκκλησιαστικό, αλλά αρχικά να πούμε ότι η Μητρόπολη Σιλιβρίας ανήκει στις λεγόμενες Μητροπόλεις του Κειμενικού Θρόνου,
η οποία προσμετρά μια ζωή 16 αιώνων περίπου. Η Σιλιβρία έχει μια πλούσια ιστορία και θρησκευτική ζωή. Φέρεται ως αποικία των Μεγαραίων, αφού σύμφωνα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες, η ίδρυση της πόλης αυτής ανάγεται στον 7ο ή 6ο αιώνα π.Χ. και συνδέεται με τον στρατηγό των Μεγαραίων Ξύλη. Η ιστορική αυτή πόλη, η οποία έλαβε την ονομασία από το όνομα του στρατηγού Ξύλη και την κατάληξη Βρία, που στο τοπικό θρακικό γλωσσικό ιδίωμα σημαίνει πόλη, γρήγορα αναπτύχθηκε και έγινε σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, γνωρίζοντας μεγάλη ακμή. Η Σιλιβρία τώρα οργανώνεται έτσι εκκλησιαστικά από τις αρχές του 4ου αιώνα, δηλαδή από το 325 μετά Χριστό, άρχεται η ιστορία της Επισκοπής Σιλιβρίας με πρώτον επίσκοπο τον Θεόφιλο ή Θεοσέβιο ή κατά άλλους ερευνητές τον Σέβιο. Τον 5ο αιώνα, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, φέρει την ονομασία Ευδοξιούπολη προς τιμήν της συζύγου του αυτοκράτορα Αρκαδίου Ευδοξίας, ενώ από τον 6ο αιώνα περίπου γίνεται αναφορά στην ιστορία της Επισκοπής Σιλιβρίας, η οποία μνημονεύεται ως υποκείμενη στη Μητρόπολη Ηρακλίας. Από τον 4ο μέχρι τον 7ο αιώνα υπάρχουν αξιόλογοι επίσκοποι και κάνουν την εμφάνισή τους, οι οποίοι παίρνουν μέρος σε διάφορες οικουμενικές συνόδους, όπως ο Ρωμανός, ο Αυξέντιος, ο Σέργιος και άλλοι, οι οποίοι συμμετείχαν στην 4η, 5η και 6η Οικουμενική Σύνοδο αντίστοιχα. Τώρα στα πατριαρχικά τακτικά και στο συνταγμάτιο εμφανίζεται είτε ως αυτοκέφαλος αρχιεπισκοπή της Ευρώπης είτε ως Μητρόπολη. Η έδρα της Μητροπόλεως βρίσκεται στη Σιλιβρία και ο Μητροπολίτης αρχικά έφερε τον τίτλο υπέρθυμος και έξαρχος Τράκης, ενώ σήμερα κατέχει την 43η θέση και φημίζεται με τον τίτλο υπέρθυμος και έξαρχος Ευρώπης. Εν συντομία, πριν κλείσουμε έτσι την αναφορά μας για τη Βυζαντινή περίοδο, μέσα του 15ου αιώνα αξίζει να μνημονεύσουμε δύο κορυφαίους ιεράρχες της περίοδου αυτής, τον Φιλόθεο, που διακρίθηκε στο συγγραφικό χώρο, και τον Ιγνάτιο Χορτασμένο, τον δεύτερο, ο οποίος απέκτησε μεγάλη φήμη, επί σοφία, υπερόχου διδασκαλία και αγιότητη βίου, όπως γράφουν οι ιστορικοί της εποχής εκείνης. Γενικά τώρα στην αρχιερατική περιφέρεια Σιλιβρίας υπάγονταν τα εξής 17 χωριά. Το Άβρεν, η Αιγιαλή, το Γιακπαρτζή, η Δελιώνε, το Εξάστρον, η Επιβάτε, το Καδίκιο, το Καράκιτσλι, το Καρασινά, το Κιτσούξεϊμέ, το Κουρφαλί, το Μέγα Κιλίτς, το Οικονομιό, το Σαρίκτοιν, το Συνίκιοιν, το Φανάριο και το Φετέκιο. Για να κλείσουμε λίγο αυτό το διάστημα έτσι της νεωτέρας περίοδου, θα αναφέρουμε έτσι Μητροπολίτες τον Ζαχαρία, ο οποίος στη Σιλιβρία ανήγειρε από το Κοκομείο στο περίβολο του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος, τον κύριο Ροβοτοσιάδη, τον Γερμανό Αποστολίδη, ο οποίος συγκεκριμένα φρόντισε για την αγιογράφηση των εκκλησιών και για την επισκευή του ερυπωμένου Βυζαντινού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος, τον Κωνστάντιο Ζαχαριάδη Γαζή, τον Διονύσιο Σταυρίδη, ο οποίος γνώριζε τις εκκλησιαστικές ανάγκες της περιοχής της επαρχίας του και εργάστηκε με πρακτικό πνεύμα για την προαγωγή και την ανύψωση των εκπαιδευτικών και ιερών καθιδρυμάτων. Για λίγο χρονικό διάστημα στην Μητρόπολη Σιλιβρίας αρχιεράτευσε ο Βενιαμίν Κυριακού, ο μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως ξέρουμε. Τελευταίος Μητροπολίτης αναδεικνύεται ο Ευγένιος Χριστοδούλου ή Παπαθωμάς μέχρι το 1934-1913 και έκτοτε η Μητρόπολη ευρίσκονται σε περίστατο κατάσταση. Και το 1977 εκλέγεται ο Εμιλιανός Τιμιάδης και το 2014 ο νυν Μητροπολίτης Μάξιμος Γενόπουλος. Γενικά, αφού διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο πνευματικό με τα εκπαιδευτικά της ιδρύματα, τις σχολές και τα αρχηγένεια εκπαιδευτήρια που οφείλουν την ίδρυσή τους στον μεγάλο ιατρό ευεργέτη των 40 αρχηγένων από τους επιβάτες και φυσικά και το κοινωνικό της έργο η Μητρόπολη με τους συλλόγους όπως τον Άγιο Σπυρίδωνα κλπ. Σταματά όλη αυτή η δράση, η Ιεραποστολική θα λέγαμε, με τη γνωστή συνθήκη της Λοζάνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Αυτά έτσι σε πρώτο στάδιο, αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, γιατί όπως ξέρετε, πατέρ Ιωσήφ, η εκκλησιαστική ιστορία μιας ολόκληρης Μητροπόλης 16 αιώνων δεν μπορεί έτσι να συντηχθεί μέσα σε μια ουρλιαία έτσι παρουσίαση, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, τους κυριότερους σταθμούς, τα κυριότερα πρόσωπα,
αν μπορούμε να πούμε, να δώσουμε στους αγαπητούς τηλεθεατές μια γενική εικόνα για τη δράση αυτής της Μητροπόλεως. Σίγουρα είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και βέβαια είναι και μια πρώτη επαφή, αν θέλετε, και γνωριμία για να γνωρίζει ο κόσμος έστω την ιστορία, αυτό που εσείς περιγράψατε, αυτό που βέβαια διαβάστηκε και μελετήσετε μέσα από τη διατριβή σας, να το αισθανθούμε κι εμείς, να γίνουμε κοινωνία της δικής σας έτσι, μελέτης και αγάπης, και ευελπιστούμε ότι και σε άλλες εκπομπές θα αναπτύξουμε έτσι περισσότερο διάφορα πράγματα. Θέλετε να συνεχίσουμε με ένα ιστορικό στην συνέχεια? Ναι. Να πούμε τώρα σχετικά με τους Αγίους Οσίους που αναδεικνύει έτσι η περιοχή, εντάχει, εθνικούς ευεργέτες κλπ, ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν έτσι για την ανάδειξη των γραμμάτων, έτσι των εκκλησιαστικών γραμμάτων. Κυρίως έχουμε την εμφάνιση του χριστιανισμού στη Θράκη στα τέλη του 4ου αιώνα. Η χριστιανική πίστη και λατρεία βρίσκει έδαφος πρόσφορο στη Σιλιβρία και στην ευρύτερη περιοχή της. Εδώ έχουμε τώρα την εμφάνιση νέων έτσι μαρτύρων. Τον 3ο αιώνα αποκτήστηκε με το αίμα αθώων μαρτύρων και ηρώων της πίστεώς μας. Επί των ημερών του Χριστομάχου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού, το 283 μετά Χριστό, βλέπουμε τον Άγιο Αγαθόνικο, αυτός ο αθλητής του Χριστού, ο οποίος καταγόταν από την Οικομίδια, μαρτύρησε στο χωριό Αμούς, παχιά Άμος, έτσι όπως χαρακτηρίζεται η περιοχή, κοντά στη Σιλιβρία, γενόμενος ο ίδιος υπήκοος μέχρι θανάτου και ζηλώσας τον θάνατο της αθανάτου ζωής, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας. Ο βίος του Αγίου τερματίζει με τον μαρτυρικό αποκεφαλισμό, ενώ τόσο στον τόπο του μαρτυρίου στη Σιλιβρία, στην περιοχή Αμούς, όσο και εκεί που κατέληξε η Αγία του Κάρα, ανεδείχθησαν θαυματουργά αγιάσματα. Μας αφήνουν έτσι οι βιογράφοι και οι ιστορικοί της εποχής. Αναφέρεται ακόμη στον τόπο του μαρτυρίου, ο Δούκας Αλέξιος Απόκαυκος ανοίγει ναό στο όνομα του Αγίου και οι Λατίνοι μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης μετέφεραν το σώμα του Αγίου από τη Σιλβρία στη Ρώμη. Η τιμία κάρα του Αγίου Αγαθονίκου και το ιερό λείψανο της Οσίας Ξένης βρίσκονταν στο Μητροπολιτικό Ναό του Γενεθλίου της Θεοτόκου στη Σιλβρία μέχρι το 1922, οπότε και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταφέρθηκαν από τους πρόσφυγες Σιλβρινούς στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Καβάλα, όπου φυλάσσονται μέχρι σήμερα. Τώρα, σχετικά με την Οσία Ξένη που ανέφερα προηγουμένως, η παράδοση λέει ότι ένα καράβι που έπλεε από τα Μήλασσα από τη Νότια Μικρά Ασία είδε φως στην ξηρά και αφού έσκαψαν εκεί που είδαν το φως, βρήκαν το λείψανο της μέσα σε σεντούκι, από όπου έβγαινε βοδία. Αφού το ανέβασαν στο πλοίο, μια υπερφυσική δύναμη δεν το άφηνε να ξεκινήσει. Τότε έριξαν το λείψανο στη θάλασσα και η θάλασσα το έβγαλε στη Σιλιβρία. Οι Σιλιβριανοί το μετέφεραν με μεγάλες τιμές από την παραλία με ιεροτελεστίες κλπ. Και το απέθεσαν στην εκκλησία του Αγίου Αγαθονίκου, την οποία από τότε αφιέρωσαν στην Οσία Ξένη. Η μνήμη της, όπως ξέρετε, τελείται την 24η Ιανουαρίου και εκείνη τη μέρα οι αρτοποιοί στην Σιλιβρία έκαναν αρχαιρατική λειτουργία με αρτοκλασία. Δεν γνώριζαν φυσικά αν σώζονταν το λείψανο της Οσίας και όταν το έμαθαν το 1905 ότι βρισκόταν στη Σιλιβρία, έστειλαν επιτροπή και ζήτησαν να τους δοθεί ιερό τεμάχιο. Οι Μιλασσείς, μετά τον εκπατρισμό τους το 1922, το μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα, τη Νέα Νίκαια, στην Αθήνα, όπου και έκτισαν εκκλησία στο όνομά της Οσίας Ξένης. Αυτά έτσι συντομία για το ιστορικό, έτσι για την παράδοση της εκκλησίας μας σχετικά με το λείψανο της Οσίας Ξένης. Τώρα, συντομία να πούμε και δύο λόγια για τους επιβάτες. Εκεί όπου γεννήθηκε η Αγία Παρασκευή Επιβατινή, το 1150 μετά Χριστόν, και απεβίωσε στην Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης. Από τον 13ο αιώνα και μετά το Άγιο Λείψανό της, αφού γνώρισε την διεκδίκηση μεταξύ των επιβατών και των χριστιανών ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, και παράλληλα αφού υπέστη της περιπετειώδης περιπλανής της στα κράτη της Βαλκανικής, το ιερό σκήνομά της, όπως ξέρετε και ξέρουμε όλοι, κατέληξε σήμερα να φυλάσσεται στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών στο Ιάσιο στη Ρουμανία και η μνήμη της να τιμάται στις 14 Οκτωβρίου. Τέλος, να πω, έτσι για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό έτσι
των Αγίων και των Ιερών Λειψάνων, νεότερος Άγιος του περασμένου αιώνα μας, ο γνωστός σε όλους μας Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο κατακόσμων Αναστάσιος Κεφαλάς, ο οποίος γεννήθηκε στη Σιλιβρία την 1η Οκτωβρίου 1846 και εκοιμήθη στην Αίγινα την 9η Νοεμβρίου 1920. Με την κατά Θεόν βιωτή του, κατετάγει στη χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μας και την 20η Απριλίου 1961 άφησε, αφήνοντας πίσω του ένα έργο αξιόλογο, συγγραφικό, θεολογικό, πνευματικό και ηθικοθρησκευτικού περιεχομένου. Τώρα, όσον αφορά συντομία την εκπαιδευτική κατάσταση στη Σιλιβρία, χάρη στις προσπάθειες του Μητροπολίτη Καλλινίκου Καλλιμάχη και με δαπάνες των κατοίκων, ιδρύθηκαν το καλοκαίρι του 1799 δύο σχολές. Η πρώτη ήταν η κοινή σχολή των ελληνικών μαθημάτων και η δεύτερη των ιερών εκκλησιαστικών γραμμάτων, που η ίδρυσή τους επικυρώθηκε με πατριαρχικό και συνοδικό συγγύλιο, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1799 επί πατριαρχίας του νεοφύτου του 7ου. Φυσικά για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολών συνέβαλε και ο ηγεμόν της Ουγγροβλαχίας, Αλέξανδρος Μουρούζης. Στους επιβάτες ακόμα λειτουργήσε της Ελληνική Σχολή, η οποία ιδρύθηκε το 1796 με ενέργειες του Μητροπολίτη Σιλιβρίας Καλλινίκου Καλλιμάχη. Φυσικά, αυτό που είχαμε πει και νωρίτερα, σημαντική ήταν η συμβολή των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων στην εκπαίδευση της περιοχής, που ιδρύθηκαν από τον επιβατινό ιατρό Σαράντι Αρχιγένιο. Το Αρχιγένιο Παρθεναγωγείο, που κτίστηκε το 1857 και το 1886 ιδρύθηκε το Ελένιο Γυμνάσιο Αρένων, προς τιμή της σύζυγου του Ελένης Αρχιγένιου. Παράλληλα, ιδρύθηκε το Αρχιγένιο Νηπιαγωγείου και το Αρχιγένιο Ορφανοτροφείου. Στον περίβολο των εκπαιδευτηρίων είχε χτιστεί το 1863 και ο ναός των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, πάλι με δαπάνηση του Σαράντι Αρχιγένιου. Γύρω στο 1914 λειτουργούσε εξατάξιο σχολείο, στο οποίο διδάσκονταν λατινικά, γαλλικά και τουρκικά. Για να δούμε εδώ το υψηλό επίπεδο σπουδών για εκείνη την εποχή, υπήρχαν τα λατινικά και τα γαλλικά. Έτσι, κάνουμε μία σημείωση εδώ για να δείξουμε το μεγάλο έτσι, πνευματικό υπόβαθρο που είχαν η Ανατολική Θράκη στα θέματα της εκπαίδευσης. Επίσης, να αναφέρουμε επιγραμματικά την ευπατρίδη οικογένεια του Αναστασίου Σταμούλη, όπου μέλος της οικογένειας υπήρξε ο Σοφρόνιος Σταμούλης, Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως, και η οικογένεια αυτή διεφύλαξε μεγάλο μέρος ιστορικών αρχείων, τα οποία σήμερα διασώζονται στην Ακαδημία Αθηνών και συνιστούν ολοζώντανη την ιστορία της Θράκης. Και έτσι δύο λόγια να πούμε για να μην σας κουράσω και για την Παναγία της Σιλιβριανή. Ναι, θα ήθελα να σας παρακαλήσω έτσι και με αυτό να κλείσουμε, γιατί και ο χρόνος της εκπομπής δεν είναι τόσο πολύς και θα έχουμε την ευκαιρία ευκαιρός ακέρος που λέμε να έχουμε να αναπτυχθούμε. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί και την ανέφερε και ο Σεβασμιότατος και θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε, να μάθουν και οι πιστοί μας εδώ και οι αγαπητοί τηλεθέτες την ιστορία της Παναγίας αυτής. Ναι. Στο Μητροπολιτικό Ναό της Γεννήσεως Θεοτόκου στη Σιλιβρία φυλάσσονται τα θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η παράδοση αναφέρει ότι το πλοίο των Λατίνων που μετέφερε από την Κωνσταντινούπολη στη Ρώμη κοιμήλια εικόνες και Άγια Λείψανα ναυάγησε στη Σιλιβρία και από τα αντικείμενα του ναυαγίου περισσώθηκε η εικόνα της Θεοτόκου που φυλάσσονταν στο ναό του Αγίου Καθονίκου. Και από τότε ο ναός θυμόταν στο όνομα της Παναγίας. Εικάζεται ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Στις 8 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο προς τιμή της Παναγίας τελούνταν η περίφημος και μεγάλη θρησκευτική και εμπορική πανήγυρη, το ονομαστό Σιλιβριανό Πανηγύρι. Την παραμονή μετά τον Εσπερινό τελούνταν αριθμία και η λειτουργία της ημέρας λάμπανε επίσημο χαρακτήρα προεξάρτητος του Μητροπολίτη. Μετέβαινε πλήθος κόσμου προσκυνητό, τόσο από θρησκευτικό ζήλο όσο και για εμπορικούς λόγους. Η πανήγυρη κρατούσε πολλές ημέρες, για 40 μέρες περίπου, και μεταβάλλονταν φυσικά σε μια μεγάλη έτσι ανοιχτή αγορά και τροφίμων και ειδών λαϊκής τέχνης. Και η πανήγυρη της Σιλιβρίας, όπως ξέρουμε από τους ιστορικούς, κατήχε εξέχουσα θέση στη ζωή των Σιλιβρινών. Αναφέρεται ακόμη, αυτό για να κλείσουμε, ότι στα πρικοσύμφωνα αναγράφονταν ο όρος για τον γαβρό να πάει την ύφη στην πανήγυρη της Σιλιβρίας. Και στην πανήγυρη αυτή συνέρεε πλήθος από τα γύρω χωριά και από την Κωνσταντινούπολη. Ένα θρησκευτικό στοιχείο
στην λαογραφική παράδοση, στην παράδοση λαογραφίας μας. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές έτσι, ήταν σύντομος ο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συμμετοχή μου και παράλληλα να ευχηθώ στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Λιβρίας, κύριο Μάξιμ, κλείνοντας έτσι, να απευθύνω πασχάλιες ευχές, ο Αναστάς Κύριος να τον ενδυναμώνει στο έργο του, σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια που κάνει, γιατί πηγαίνουμε αρκετά χρόνια τώρα από τότε που εξελέγει, από το 2014, βρισκόμεθα σε όλες τις λατρευτικές ακολουθίες και έτσι κάνει πραγματικά ένα έργο, δίνει ένα έργο ζωής, νοής και αγάπης για το Ορθόδοξο Πλήρωμα της Μητροπόλεως της Λιβρίας. Και πάλι, Χριστός Ανέστη, να ευχηθώ στους αγαπητούς τηλεθεατές, σε εσάς και σε όλη την Αρχιεπισκοπή Θεατήρου. Αγαπητέ μου Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με όλα αυτά που μας είπες και μας διηγήθηκες, μας έκανες κοινωνούς του δικού σου έργου βασικά, αλλά και της πανέμορφης Μητρόπολης Σιλιβρίας με την ιστορία της στο βάθος των χρόνων μέχρι και σήμερα και φυσικά με την αναφορά σου στον Σεβασμιότατο Σιλιβρίας, τον οποίο είχαμε και τη χαρά να τον φιλοξενούμε και να έχουμε και τον δικό του χαιρετισμό και τις ευχές με τα δικά του λόγια για τη Μητρόπολη του. Να ευχηθώ να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού με ένα άλλο διαφορετικό θέμα. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά το ερχόμενο Σάββατο, την ίδια πάντα ώρα. Η χάρη του Κυρίου με τα πάντων ημών και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Μασί δεν κινήθηκε. Παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο όπου δεν έχεις ένα δάκρυ καρδιά σου. Gita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Gita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Gita as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Gita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Gita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.